Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Τι θα δούμε? Καθίστε αναπαυτικά για να τα απολαύσετε. Θα σας πάω μέχρι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου η παράσταση «Κούκλες» έκανε πρεμιέρα. Σαν παράσταση είχε συγκίνηση, είχε γέλιο, τι συναισθήματα? Σκάλωμα. Σκάλωνες με πολλά πράγματα που δεν καταλάβανες. Δηλαδή, τώρα δεν κατάλαβα πολλές φορές τι είδα. Όχι να σου το εξηγήσω, δεν θα μπορώ. Θα του εξηγήσεις του Άρη το έργο στο σπίτι? Νομίζω ότι στο έργο αυτό είναι... Έλα, ναι. Είναι ό,τι καταλάβεις. Δεν είναι να τα καταλάβεις όλα, είναι ο καθένας να καταλάβει αυτό που θέλει. Βλέπω το σόι της Ειρήνης να φεύγει. Θα τη φυγαδεύσετε από την πίσω πόρτα? Παιδιά, δεν ξέρω από πού θα φυγαδευτεί η Ειρήνη και αν θα φυγαδευτεί η Ειρήνη. Φύγε με ντρόουν ήδη. Πιστεύω ότι θα κοιμηθεί εδώ για να μπει στο ρόλο για αύριο. Μπορεί η Ειρήνη Καζαριά να μην εμφανίστηκε στις κάμερες, όμως η μητέρα της ήταν εκεί, αλλά και τα αδέλφια της. Ήταν πάρα πολύ ωραία, μ' άρεσε. Ήταν και το καινούριο ξεκίνημα της Ειρήνης. Άκουσε πολλά, στεναχωρήθηκε ή ξέσπασε ποτέ για αυτά που άκουσε? Στεναχωρήθηκε πολύ λίγο στην αρχή, αλλά μετά προσγειώθηκε στη γη και λέει εντάξει, οκ, θα τα άκουγα ούτως αλλιώς. Το έχει αποφασίσει τώρα, θα κάνει ό,τι θέλει εκείνη. Ό,τι της αρέσει. Θα δοκιμάσει ό,τι της αρέσει. Και άμα της βγει ωραία και σωστά, θα το συνεχίσει. Τι θα άλλαζες στο πρόσωπο και το σώμα της Ειρήνης? Τίποτα ή θα διόρθωνες κάτι? Τι να διορθώσω, όχι τίποτα. Σε σένα, κούκλα, ναι. Σε μένα δεν ξέρω, έχω κάτι να διορθώσω. Από την άλλη, το σύριαλ του Αντένα «Άγριες Μέλισσες» έδωσε δουλειά στους τουιτεράδες, κάνοντας τη σύγκριση με τις 8 λέξεις του Ανδρέα Γεωργίου. Τα σχόλια ήταν δηλητηριώδη και ειρωνικά για το σκηνοθέτη. Βλέπεις τη Λιανιό να παίζει και σε χτυρίζεις που 4 χρόνια βλέπαμε όλες τις ατάλλαντες πρωταγωνίστρες του Γεωργίου. Αν εδώ έπαιζε ο Γεωργίου τώρα, θα είχε ήδη πάει με τις 3 κόρες. Με τη Θεοφανία Παπαθωμά, με τη βοηθό της Μοδίστρας, με τη Μοδίστρα και με την Παπαδιά του χωριού. Υπήρξαν όμως και κάποιοι οι οποίοι τον στήριξαν και έδωσαν τη δική τους απάντηση. Όλες αυτές οι συγκρίσεις που κάνετε με άλλες σειρές και με τον Γεωργίου που τον κράζετε συνέχεια, δεν το καταλαβαίνω. Η κάθε σειρά είναι ξεχωριστή και ο καθένας κάνει την προσπάθειά του και δίνει και δουλειά σε τόσους ανθρώπους. Χαλαρώστε λίγο, κριτές του καναπέ. Του κάνεις τη χάρη και να του τα δώσεις. Για πρίκα. Ποιο παντρεύομαι? Εμένα. Από την άλλη, εκείνος που έκανε το γυναικείο πληθυσμό να παραμιλά με την εμφάνισή του στο σύριαλ του Αντένα «Άγριες Μέλισσες» είναι ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, αφού τον χαρακτήρισαν μάναρο, θεογκόμενο και άλλα τέτοια. Ο όμορφος άνδρας όμως μας γοήτευσε με την εμφάνισή του στην ταινία «Μικρά Αγγλία». Εκεί συνειδητοποιήσαμε πόσο θα μας απασχολήσει όχι μόνο με τον ταλέντο του, αλλά με την εξωτερική του εμφάνιση. Έχετε την απορία πόσα κιλά ζυγίζει η Φέη Σκορδά? Μην ανησυχείτε, θα μάθετε αμέσως, αφού η ίδια και ζυγίστηκε, αλλά και λιπομέτρηση έκανε το κορίτσι. Και όλα αυτά στον αέρα της εκπομπής. Μπράβο, εκεί. Τα κρατάς και για 30 δευτερόλεπτα το μηχάνημα θα σκανάρει το σώμα σου. 20 δευτερόλεπτα απομένουν. Με σκανάρουνε το τώρα. Το βλέπω ακριβώς. Η Φέη έχει ένα λιπόδιστο 20,6%. Λίγο δεν το λες. Όχι, το λες πάρα πολύ καλό. Α, το λέμε καλό. Ότι για τις γυναίκες, Φέη μου, θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό. Αυτό το κορίτσι φαίνεται πως περνά τη φάση του σκέφτομαι και γράφω, αφού με μια ανάρτησή της στο Instagram μοιράστηκε με τους followers της τους προβληματισμούς της. Σκέφτομαι πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό τι γράφουμε, τι λέμε, πώς φτιάχνουμε την εικόνα μας εδώ και τη σερβίρουμε ο ένας τον άλλο. Πόσο δέσμοι αλγόριθμων και απόψεων είμαστε. Πόσο ταξιδεύουμε για την εμπειρία ή για την καλή φωτογραφία. Πόσο γυμναζόμαστε για την υγεία ή το καλό story. Πόσο βγαίνουμε για να δούμε ο ένας τον άλλον ή να δουν οι followers στην πίστα. Τι λέμε, τι αφήνουμε να φανεί, τι ζούμε, τι θέλουμε στα αλήθεια και τι νομίζουμε πως έχουμε ανάγκη. Ποιοι είστε όλοι εσείς οι 600 κάτι χιλιάδες εδώ, γιατί είστε εδώ, θέλω να μιλήσω σε εσάς χωρίς αναδημοσιεύσεις, μα δεν γίνεται. Θέλω λίγο περισσότερη αλήθεια. Καληνύχτα, άγνωστη γνωστή μου, τα συμπεράσματα δικά σας. Έφτασε μέχρι τη βρύση, αλλά δεν κατάφερε να πιει νερό. Όχι μία, αλλά δύο φορές, αφού η Άιρα, το κορίτσι από το GNTM, είχε ξαναδοκιμάσει την τύχη της στο reality μόδας. Ο Δημήτρης Κουλός όμως ανακοίνωσε τα αποτελέσματα και το μοντέλο ξέσπασε σε κλάματα. Άρα έσουνα
και πέρυσι μαζί μας και είχες φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Σίλια, μπαίνει στο σπίτι. Γιατί η Άιρα τα πήγε χειρότερα από σένα. Δεν μπαίνω. Όχι. Το ήθελα πάρα πολύ, γι' αυτό ήρθα δεύτερη φορά. Δεν ξέρω γιατί πάλι έγινε το ίδιο. Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν ξέρω. Από την άλλη μεριά όμως, οι κριτές κάνουν τα δικά τους σχόλια. Κάποια κορίτσια ποζάρουν καλά, κάποια άλλα όμως δυσκολεύονται. Η Βίκυ Καγιά, τη στιγμή που ένα κορίτσι προσπαθούσε να ποζάρει μπροστά στο φακό, έκανε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να γελάσει με τη διαγωνιζόμενη, επειδή σύμφωνα με την ίδια, χόρευε καλαματιανό αντί να ποζάρει. Σαν να χορεύει καλαματιανό λίγο, δεν είναι. Σαν να χορεύει καλαματιανό λίγο, δεν είναι. Σαν κάτι, ναι. Καλαματιανό, να το. Ένα, το αριστερό. Το λες και κακιούλα.